μαμά, να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά Γουρουνάκι! Μπαμπά Γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά Γουρουνίτσα? Μπαμπά Γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά Γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ω, ευχαριστώ, μπαμπά Γουρουνάκι. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να τον ξανανοίξω. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τζόρτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζόρτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονάνθρωπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζόρτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζόρτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά Γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας τον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ω, ξανακάντω.
Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ. Πιάσε, Τζόρτζ. Τζόρτζ, πιάσε. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτί για τον Τζόρτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζόρτζ ξέρει τι έχει μέσα. Ω. Η Πέπα θα ήθελε να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί του Τζόρτζ. Το δεινόσαυρο, φυσικά, το παιχνίδι του Τζόρτζ. Όχι. Ο δεινόσαυρος του Τζόρτζ δεν είναι μέσα στο κουτί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα το βρω ποτέ. Τώρα τα μυστικά δεν αρέσουν στην Πέπα όσο της άρεσαν πριν. Αν δείξεις τον Τζόρτζ ένα πράγμα από το κουτί σου, μπορεί να σου δείξει ένα πράγμα από το δικό του. Εντάξει. Μα πρέπει να το κάνουμε και οι δυο ταυτόχρονα. Πολύ καλή ιδέα. Με το τρία θα δείξετε ο ένας τον άλλον τι έχουν μέσα τα κουτιά. Έτοιμοι? Ναι. Ένα, δύο, τρία! Ο Τζόρτζ έχει ένα τύμπανο και η Πέπα έχει μία τρομπέτα. Υπέροχα! Ναι, πολύ ωραία ακούγεται. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακους. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Έλα. Όχι, δεν θέλω να γεμίσετε λάσπες. Κάντε πίσω, παιδιά. Σε παρακαλώ, πρόσεχε, μπαμπά γουρουνάκι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Λίγο ακόμα, μπαμπά. Μπαμπά γουρουνάκι, παρά είσαι βαρύς για αυτό το κλαδί. Ανοησίες. Ξέρω πολύ καλά πόσο βαρύς είμαι. Ορίστε. Ζήτω! Ο μπαμπάς γουρουνάκης έσωσε το χαρταετό. Πόπο, γέμισαν όλοι τους λάσπες. Σιγά, λάσπη είναι. Ευτυχώς ο μπαμπάς γουρουνάκης δεν χτύπησε και ξέμπλεξε το χαρταετό από το δέντρο. Ζήτω! Μαμά, τώρα που γεμίσαμε λάσπες να πηδήσουμε μέσα στο νερόλακο. Εντάξει, λοιπόν. Δεν πρόκειται να λερωθείτε περισσότερο. Και νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ασχοληθεί με το πλύσιμο. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Στη μαμά και στον μπαμπά αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Τα χοροπηδητά μέσα στους νερόλακους είναι εξίσου διασκεδαστικά με το πέταγμα του χαρταετού.
Είμαι ένας έξυπνος παπαγάλος. Μαμά, γιατί η πόλη αντιγράφει ότι λέγει για γουρουνίτσα? Γιατί έτσι κάνουν οι παπαγάλοι. Θα σου δείξω. Γεια σου, Πόλη. Γεια σου, Πόλη. Τι γλυκό παπαγαλάκι. Τι γλυκό παπαγαλάκι. Γαλάτε όλοι. Ώρα για τσάι. Πέπα, Τζόρτζ, ελάτε. Έφτιαξα κέικ σοκολάτα. Ερχόμαστε, γιαγιά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το κέικ σοκολάτα. Σήμερα όμως βιάζονται γιατί θέλουν να πάνε να παίξουν με την Πόλη παπαγαλάκι. Τελείωσα. Τι φασαριώζικα γουρουνάκια που είστε. Γιαγιά, μπορούμε να φύγουμε τώρα να πάμε να δούμε την Πόλη παπαγαλάκι. Είσαστε σίγουροι ότι φάγατε όλο το γλυκό σας? Εμπρός, πηγαίνετε. Ζήτω! Τζόρτζ, πες κάτι στην Πόλη. Ο Τζόρτζ είναι λιγάκι ντροπαλός. Γεια σου. Γεια σου! Η Πέπα και ο Τζόρτζ χαίρονται πολύ που παίζουν με την Πόλη παπαγαλάκι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι! Τζόρτζ, πες κάτι κι εσύ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παριστάνουν τους παπαγάλους. Της Πέπα της αρέσει να προσέχει το μικρό αδερφό της, τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, πάμε να βρούμε κι άλλους νερόλακους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ διασκεδάζουν πολύ. Η Πέπα βρήκε ένα μικρό λάκκο. Ο Τζόρτζ βρήκε ένα μεγάλο λάκκο. Κοίτα, Τζόρτζ, να ένας πολύ μεγάλος νερόλακκος. Ο Τζόρτζ θέλει να πηδήσει στο μεγάλο λάκκο πρώτος. Στάσου, Τζόρτζ. Πρέπει να δω αν είναι ασφαλής ο λάκκος. Ωραία. Είναι ασφαλής ο λάκκος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Λάσπη είναι καλέ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακκους. Έλα, Τζόρτζ, πάμε να το πούμε στον μπαμπά. Δεν είμαστε καλά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα, μάντεψε τι κάναμε. Για να σκεφτώ. Μήπως βλέπατε τηλεόραση? Όχι, όχι, μπαμπά. Μήπως κάνατε μπανάκι? Εντάξει. Έτοιμοι, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες! Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα! Α, ναι! Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης! Α, ναι! Αχ, τα κατάφερα! Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με! Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου! Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε! Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Τρέχουμε στην καλοκύθα του μπαμπά!
παρακίδα μου! Θα τους κερδίσω! Η Πέπα δεν προσέχει που πηγαίνει. Πω, η Πέπα έλειωσε την κολοκύθα του μπαμπά γουρουνάκι. Συγγνώμη που έλειωσα την κολοκύθα σου, μπαμπά. Δεν με νοιάζει για την κολοκύθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ είσαι καλά. Στο μέλλον πρέπει να προσέχεις που πηγαίνεις. Σου το υπόσχομαι, μπαμπά. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα που έσπασε η κολοκύθα, μπορώ να την κάνω κολοκυθόπιτα. Λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Και αφού η κολοκύθα του μπαμπά είναι τόσο μεγάλη, η κολοκυθόπιτα που θα φτιάξουμε θα φτάσει για όλους. Κέρδισα, μπαμπά! Μπράβο σου, Πέπα! Τζόρτζ! Τζόρτζ, τι έπαθες? Δεινόσαυρος. Τζόρτζ, έχασες τον κύριο δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ έχασε τον κύριο δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα βρούμε τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ χρειάζεται ένας detective. Μπαμπά, τι είναι detective? Ο detective είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. Τζόρτζ, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον Τζόρτζ κάποιες απλές ερωτήσεις. Τζόρτζ, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ δεν ξέρει πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει πού βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος. Ξέρω πού είναι. Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Oh. Ξέρω πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ πρέπει να είναι λοιπόν. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στο κρεβάτι του Τζόρτζ. Oh. Μήπως να κοιτάζαμε στον κήπο? Ναι, στον κήπο. Και εγώ το ίδιο πήγα να πω. Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας πάμε. Καλή ιδέα, μαμά γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά γουρουνάκι. Αργότερα. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Τζόρτζ, το ακρόντεον είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου.
Εντάξει, Τζόρτζ. Ίσως ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά γουρουνάκι. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά γουρουνίτσα παίζει βιολί. Ο μπαμπάς γουρουνάκης παίζει ακορντεόν. Η Πέπα παίζει τύμπανο. Ο Τζόρτζ όμως τι όργανο θα παίζει? Ο Τζόρτζ φυσάει το κόρνο. Η μαμά δεν μπορούσε να παίξει κόρνο, αλλά ούτε ο μπαμπάς μπορούσε. Ακόμα κι εγώ δεν μπορούσα. Να όμως που ο Τζόρτζ μπορεί. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του. Και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι. Ο Τζόρτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι.
Πρώτα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Τζόρτζ, τα έκανες όλα λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, παιδιά? Έφτιαξα ένα λουλούδι. Είναι πολύ ωραίο, Πέπα. Και ο Τζόρτζ ζωγράφισε έναν δεινόσαυρο. Δεινόσαυρος. Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν το γιατρό και το νοσοκόμα. Το ίδιο και στον Τζόρτζ. Η Πέπα ακούει το στήθος του Τζόρτζ. Τώρα, Τζόρτζ, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά βήξε. Η καρδιά σου είναι λίγο χαλαρή, νομίζω. Θα της βάλω ένα τσιρότο. Ναι. Ανοίξτε καλά, παρακαλώ. Η Σούζη βάζει θερμόμετρο στον Τζόρτζ. Πόπο, είστε πολύ, πολύ ζεστός. Νομίζω ότι πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι 3 χρόνια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ήρθε να δει τον Τζόρτζ. Όχι, τι έπαθε ο Τζόρτζ? Μην ανησυχείς, μπαμπά, παίζουμε, ξέρεις. Ο Τζόρτζ είναι ο ασθενής μας. Α, μάλιστα. Δέχεται επισκέψεις ο ασθενής? Ναι, μα όχι για πολλή ώρα. Μπορεί να κουραστεί. Μπισκότα! Ναι, είναι για τον Τζόρτζ. Είναι το φάρμακό του για να νιώσει καλύτερα. Συγγνώμη, γιατρέ μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Με πονάει η κοιλιά μου. Την ακούω που γουργουρίζει. Νομίζω ότι πεινάς, μπαμπά. Τότε πρέπει να φάω πολλά μπισκότα κι εγώ για να γίνω καλά. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Ωραία ιδέα! Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θες είσαι έτοιμη, πυρ! Κερδίζουμε! Όχι, χάνετε! Εκεί! Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι! Έφαγα το κόσμο να σε βρω! Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί! Τώρα τα βιβλία! Υπέροχα! Μπα, τι έχουμε εδώ? Δεινόσαυρος! Πολύ σωστά, ένα βιβλίο για δεινόσαυρους. Αυτό είναι το μαγικό βιβλίο του Τζόρτζ για τους δεινόσαυρους. Αυτός, Τζόρτζ, είναι ένας τυρανόσαυρος Ρεξ. Τυρανόσαυρος Ρεξ. Πολύ σωστά. Αυτός είναι ένας βροντόσαυρος. Βροντόσαυρος. Ναι. Και αυτός είναι ένας τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ λατρεύει τους δεινόσαυρους. Μπαμπά, Τζόρτζ, σταματήσατε να τακτοποιείτε. Θα χάσετε τον αγώνα. Ναι, ο αγώνας. Έλα, Τζόρτζ, βάλ το αυτό στη βιβλιοθήκη. Μπαμπά, είσαι πολύ έργος στο γύρισμα. Η μαμά και εγώ θα σας νικήσουμε. Όχι, εμείς θα σας νικήσουμε. Κερδίσαμε. Όχι, εμείς κερδίσαμε. Όλοι κερδίσαμε. Δείτε τι ωραίο που είναι το δωμάτιό σας. Ζήτω! Τι τακτοποιημένο δωμάτιο. Μπράβο σε όλους μας.